Ιδιαίτερα επιφυλακτικό εμφανίζεται το συνδικαλιστικό κίνημα ως προς τις εισαγγελίες του Πρωθυπουργού για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Να σας θυμίσω ότι τέτοιες μέρες, το 2014, παραμονές δηλαδή των εκλογών, ο κύριος Τσίπρας είχε μιλήσει για κατάργηση όλων των, όπως χαρακτήριζε αυτός, των τερατουργημάτων που είχαν ψηφίσει προηγούμενες κυβερνήσεις και ότι θα ίσχυε η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση, μία η οποία μας έλεγε ότι θα είναι και στα 751 ευρώ. Δυστυχώς από τότε και μέχρι σήμερα που μιλάμε, ο κατώτατος μισθός είναι στα 586 ευρώ. Και βέβαια υπάρχει και ο υποκατώτατος, αυτοί είναι κανονικά οι νόμοι, ο οποίος αφορά τους νέους κάτω από 25 χρόνων, που είναι μέχρι και 427 ευρώ μεικτά. Αυτά είχε πει ότι θα τα καταργήσει όλα. Και πρόσφατα είχε μιλήσει για τους νέους ότι θα τα καταργήσει. Δυστυχώς στη Θεσσαλονίκη ακούσαμε να λέει ότι θα ισχύσει αυτό, αλλά θα επιδοτηθούν οι εργοδότες οι οποίοι θα προσλαμβάνουν τους νέους αυτούς. Λοιπόν, εμείς ό,τι μέτρο έρχεται θετικό υπέρ των εργαζομένων από οποιαδήποτε κυβέρνηση το βλέπουμε θετικά, εννοείται. Είτε είναι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση. Δυστυχώς όμως εδώ υπάρχει ένας εμπεγμός. Ακόμα βέβαια δεν έχουμε δει τις συλλογικές συμβάσεις και αν έχουν αύξηση και πόσα αύξηση θα υπάρχει. Ούτως ή άλλως η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση πλέον δεν υπογράφεται και ό,τι αύξηση δίνεται και αν θα δοθεί κατευθείαν από την Υπουργό Εργασίας. Άρα αφού είναι στο χέρι της Υπουργού Εργασίας εδώ και 4 χρόνια, γιατί δεν κατήργησε δεν επανέφερε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας για να πάρουν οι εργαζόμενοι μισθούς. Και τώρα μας μιλάει για συλλογικές συμβάσεις, τις οποίες θα τις δούμε βέβαια. Μιλάει για αύξηση στον κατώτατο μισθό, που κάποιοι λένε ότι θα πάει στα 600 τόσα ευρώ, όχι βέβαια στα 751 ευρώ που λέγανε πριν 4 χρόνια, αλλά και σήμερα κανονικά πρέπει να είναι 1000 ευρώ, αφού πριν 4 χρόνια μας έλεγαν 751. Και πού θα διαπραγματεύονται οι συνάδελφοι που θα υπογράφουν συλλογικές συμβάσεις, στα 586, σε λιγότερα, στα 751 ή που θα έπρεπε κανονικά να είναι στα 1000 ευρώ. Θα το δούμε. Εμείς έχουμε πει ότι θα κρατήσουμε μικρό καλάθι. Κάθε αντίθετος όμως εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ξάνθης και στην εξαγγελία του κ. Μητσοτάκη για ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης. Δεν το συζητάμε. Θεωρούμε ότι αν αυτό γίνει, εμείς θα το πολεμήσουμε και θα το παλέψουμε. Είναι απαράδεκτο αυτό το μέτρο. Εδώ τώρα και για ποια κοινωνική ασφάλιση θα μιλάμε. Για ποια κοινωνική ασφάλιση θα μιλάμε. Το κράτος πού θα παρεμβαίνει. Εδώ στις κύριες συντάξεις υπήρχε τριμερής χρηματοδότηση. Εργαζόμενοι, εργοδότες και κράτος. Τώρα θα μείνει απ' έξω το κράτος για να γλιτώσει τα χρήματα που υποτίθεται ότι δίνει. Γι' αυτό τις κατεβάσανε και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά και η σημερινή κυβέρνηση τόσο χαμηλά τις συντάξεις, οι οποίες είναι συντάξεις πείνας. Ενώ οι εργαζόμενοι αυτοί, οι οποίοι βγήκαν στη σύνταξη, πληρώνανε εισφορές, τεράστιες εισφορές, βλέπουν να μειώνονται οι συντάξεις τους συνεχίζονται να μείνουν τις συντάξεις. Όχι, εμείς διαφωνούμε και θα το παλέψουμε. Στο μεταξύ, με το βλέμμα στο Eurogroup της 5ης Νοεμβρίου, όπου θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τη μη περικοπή των συντάξεων, είναι η κυβέρνηση μετά την ολοκλήρωση την Παρασκευή της πρώτης μεταμνημονιακής συνάντησης των θεσμών με το οικονομικό επιτελείο. Επιτάπητο στέθηκε η πορεία της ελληνικής οικονομίας και τα περιθώρια που διαμορφώνονται για το μείζον ζήτημα της μη περικοπής των συντάξεων το 2019. Τα μηνύματα που έλαβε το οικονομικό επιτελείο κατά τις συναντήσεις του με τους θεσμούς στην Αθήνα εκτιμούνται ως ελπιδοφόρα και όπως όλα δείχνουν το σχέδιο προϋπολογισμού που θα κατατεθεί στην Κομισιόν στα μέσα Οκτωβρίου δεν θα περιλαμβάνει την περικοπή συντάξεων. Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι πλέον δεν γίνεται λόγος για αναβολή του νομοθετημένου μέτρου της μείωσης από το νέο χρόνο αλλά ακύρωσή του, καθώς το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας θεωρείται βιώσιμο μετά τις επαφές με το οικονομικό επιτελείο.